Κύριε Καραθανασόπουλε, βλέπετε εσείς επιλεκτική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην Εύβοια? Κάντε μας ένα σχόλιο. Ναι. Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες στην κυβέρνηση για τις ανυπολόγιστες καταστροφές, ειδικά στην Εύβοια, όπου εκεί ο κόσμος έμεινε αβοήθητος με ανεπάρκεια μέτρων, μέσων και προσωπικού. Και από αυτή την άποψη δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά για τις προτεραιότητες που έθεσε η κυβέρνηση όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών οι οποίες ξέσπασαν. Όμως αυτό δεν πρέπει να συγκαλύψει το αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπω είναι αποτέλεσμα ενός διαχρονικού εγκλήματος στο οποίο έχουν βάλει το χέρι τους όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί καμία από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν και τη σημερινή δεν έδωσε βάρος στην πρόληψη του ζητήματος, στην αντιμετώπιση δηλαδή προληπτικά των επιπτώσεων από τις πυρκαγιές, αντίθετα έδιναν βάρος στην καταστολή. Και επί της ουσίας, αν δεν έχεις πρόληψη, δεν έχεις σχεδιασμό και δεν μπορείς να έχεις και συντονισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος συνολικά η δασική υπηρεσία ζήτησε 17 εκατομμύρια για να κάνει απαραίτητα έργα. Η κυβέρνηση έδωσε 1,7 εκατομμύρια και αυτά πολύ αργά, με αποτέλεσμα ούτε αντιπυρικές ζώνες να μην έχουν γίνει πουθενά, ούτε δασικοί δρόμοι να έχουν συντηρηθεί ή αγροτικοί δρόμοι, και πολύ περισσότερο να μην λειτουργούν οι κουρουνοί οι οποίοι υπήρχαν, οι λιμνοδεξαμενές, με αποτέλεσμα να θρυνούμε αυτά τα ζητήματα. Τρίτο ζήτημα είναι οι πολύ μεγάλες ελλείψεις, γιατί έχουμε επικεντρώσει απλά και μόνο στα εναέρια μέσα, τα οποία είναι νοικιαζόμενα και τα οποία πολλά από αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν, όπως για παράδειγμα τα ψεκαστικά τα οποία νοικιάσαμε, τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς. Έχουμε ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και στα δασική υπηρεσία και στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και σε επίγεια μέσα. Και το τέταρτο ζήτημα, στο οποίο όλοι οι υπόλοιποι αποφεύγουν να τοποθετηθούν επί της ουσίας, γιατί το νομικό πλαίσιο όλοι μαζί οι κυβερνήσεις το έχουν φτιάξει, είναι σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Εδώ πρέπει να υπάρχουν αποζημίωση χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προαπαιτούμενα για το σύνολο των καταστροφών στο 100%. Και όταν μιλάμε για καταστροφές, προσέξτε, είναι τα σπίτια βεβαίως, που τα περισσότερα τα σώσαν οι ίδιοι οι κάτοικοι σε όλες τις περιοχές, γιατί εγώ τουλάχιστον πήγα σε 4 νομούς οι οποίοι καίγονται αυτή τη στιγμή. Οι ίδιοι οι κάτοικοι τα σώσαν με τα αγροτικά της μηχανή, αλλά πάνω απ' όλα στις καλλιέργειες. Και μιλάμε για πολυετής καλλιέργειες, όπως είναι η ελιά και το αμπέλι. Όταν έχουν καταστραφεί οι ελαιώνες, για να ξαναγίνουν αυτοί θέλουν 10 χρόνια να παράγουν καρπό. Στα 10 αυτά χρόνια ο κόσμος τι θα κάνει? Όταν έχουν καταστραφεί οι στάνες και οι ζωοτροφές και δεν θα μπορούν να βοσκήσουν τα ζώα τους στον χώρο, γιατί θα είναι αναδασωτές περιοχές, πώς θα καλύψουν την τεράστια απώλεια των εισοδήματος του ικτινοτρόφι? Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να γίνουν υπόθεση πάλι του ίδιου του λαού, να διεκδικήσει δηλαδή να μπορεί να ξαναζήσει στα χωριά του, να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος. Γιατί αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας. Βλέπουμε τώρα και απευθείας εικόνα από το Πευχή. Βλέπετε τη φωτιά έχει πλησιάσει, παρότι ενεργούν τα εναέρια μέσα. Όσο συζητάμε, αυτή η εικόνα θα παίζει στους δέχτες μας. Κύριε Ηλιόπουλε, στα Βασιλικά, να πούμε, με χαμηλή ταχύτητα, έχει άπνοια, όπως μας είπαν στην περιοχή. Κύριε Ηλιόπουλε, νωρίτερα ο κύριος Μαρκόπουλος... Και επιτρέψτε μου κάτι. Είναι το ζήτημα των αντιπλημμυρικών έργων. Το ανάγλυφο της περιοχής, τουλάχιστον της Πελοποννήσου, που γνωρίζω πολύ καλά, υπάρχουν, είναι τόσο πολύ επικίνδυνο, που θα γίνουν τεράστιες ζημίες από πλημμυρικά φαινόμενα το επόμενο διάστημα, αν δεν γίνουν άμεσα το σύνολο των απαραίτητων αντιπλημμυρικών. Και δεν υπάρχει και χρόνος, το έχουμε σχολιάσει και εμείς αυτό, κύριε Καραθανασόπουλο. Κύριε Καραθανασόπουλο, και από εσάς ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι η εμπορευματοποίηση του δάσου και των ορεινών όγκων. Αυτό ακριβώς την πολιτική που υπερέτησαν και υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις. Γιατί στα καμένα ξέρουν πολύ καλά τι φυτρώνουν. Από αυτή την άποψη δεν θα μπούμε σε περαιτέρω ζητήματα. Αυτό που το οποίο προέχει σήμερα είναι τα ζητήματα της προστασίας αλλά και της αποκατάστασης να γίνει υπόθεση του λαϊκού κινήματος, με την οργανωμένη του πάλι
να διεκδικήσει το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το ζητούμενο και σε αυτό θα αναμετρηθούμε όλοι.